Βρισκόμαστε στην έκθεση. Κάνουμε καλή παρέα στη τάξη. Κάνουμε η παρέα στη τάξη. Βάζουμε πάντα τα τραγούδια που θέλει ο Πάρης για να μπορεί να αποτυπώσει. Ακούμε George Michael και έχουμε μια συγκεκριμένη playlist η οποία πάντα παίζει για να μπορεί να δώσει ταλέντο. Δεν μπαίνουμε και απλά. Ελουκάνη ταλέντο. Ποιος έχει ταλέντο, ποιος έχει ταλέντο, δείξε. Ο Πάρης, είναι ο Boy George. Και κοίτα και εκεί και χαμογέλα. Είναι ο Πάρης Βούλγαρης, ένας ταλαντούχος νέος ζωγράφος που λίγο πριν αποχαιρετήσει το τρίτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ηρακλείου πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη έκθεση ζωγραφικής. Φέτος τελειώνει το παιδί, αποφυτεί από το δημοτικό και ήταν και λίγο τιμητικό γι' αυτό να το κάνουμε. Ο Πάρης έδειξε από πολύ νωρίς το ταλέντο του στη ζωγραφική. Φέτος, με τη βοήθεια του οικαστικού του τρίτου ειδικού σχολείου και της δασκάλας του, ο Πάρης δημιούργησε μια σειρά από έργα που αποτέλεσαν τον κορμό της πρώτης του έκθεσης ζωγραφικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου. Πολύ μωρό ζωγραφίζει ο Πάρης. Κάποια στιγμή είδαμε ότι αυτή η ζωγραφική ανεβαίνει επίπεδα σιγά σιγά με το μεγάλωμά του, με την πορεία των χρόνων. Πήρε πάρα πολύ βοήθεια από το τρίτο ειδικό που βρίσκεται, που είμαστε πολύ περήφανοι που είμαστε εκεί πέρα. Αναπτύσσει συνέχεια το ταλέντο του. Είναι δημιουργικός, είναι παραγωγικός, είναι πολύ καλό παιδί. Βασικά είναι πολύ καλός άνθρωπος. Από αυτές που έχεις κάνει εδώ, ποια ζωγραφιά είναι η πιο αγαπημένη? Το φιλί. Το φιλί? Γιατί? 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 Πικάσο, Βαν Κόγκ, Γκούσταβ Κλίμτ, Κατσουσίκα, Χοκουσάι, αλλά και Γαΐτης, Γουντ, Φερμέρ. Ο Πάρης Βούλγαρης εμπνεύστηκε από τα έργα τους και τα αποτύπωσε με το δικό του τρόπο. Πόσο εύκολο είναι να βάλεις ένα παιδί από το ειδικό σχολείο, να δημιουργήσει, ακριβώς να δημιουργήσει μια τέτοια... Δεν το κάναμε σαν να κάνουμε δουλειά, το κάναμε ότι βρίσκαμε ένα πίνακα που του αρέσει και πάνω σε αυτό ήταν η δημιουργικότητα, ελεύθερος χρόνος. Δηλαδή βρίσκαμε και ώρες από μαθήματα. Υπάρχει και κάποια δομή, το σκέφτεστε για αργότερα ίσως? Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει στήριξη και σύστημα που να μπορεί να βοηθήσει τέτοιου είδους ταλέντα και παιδιά με ιδιαιτερότητες. Ελπίζουμε στο μέλλον, με την ορίμανση του Πάρη, να οριμάσει και το σύστημα και να βρεθεί κάτι τελικά. Εμένα μου φαίνεται ότι αυτό, η αγκαλιά, είναι το πιο αγαπη... είναι το πιο όμορφό σου. Τι λες κι εσύ? Το πιο όμορφό σου, τι λες εσύ? Η συγκίνηση και η περηφάνεια για τα επιτεύγματα του μικρού μαθητή, μα μεγάλου καλλιτέχνη, είναι τεράστια. Με τους επισκέπτες της έκθεσης να απολαμβάνουν τα έργα του και να αγωνιούν για την επόμενη έκθεσή του. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί και στο γυμνάσιο, το οποίο λογικά θα πάει ο διευθυντής, είναι εικαστικός, είδε τα έργα, έπαθε ένα σοκ και οπότε τον αφήνουμε σε καλά χέρια, πιστεύω. Πιστεύω ότι έχει ένα πάρα πολύ λαμπρό μέλλον. Θα μας εκπλήσει, γιατί μας εκπλήσει συνέχεια. Είναι ωραίο και μπορώ να πω. Και φίλου κοιτή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.